αναδρομικός εφιάλτης για ένα συνταξιούχο από το Ηράκλειο που ο εύκατος ζητά επιστροφή 17.000 ευρώ. Πρωταγωνιστής, ένας 65χρονος μάγειρας, ο οποίος μετά από λάθος του ΕΦΚΑ καλείται να επιστρέψει πίσω ένα ποσό μαμούθ. Δεν μου είπαν ότι θα επιστραφούν. Αρχίσανε και μου κρατάνε από τη σύνταξη 300 ευρώ. Εγώ τότε κατάλαβα τι γινότανε και επικοινώνησα με τον ΕΦΚΑ. Σε λέω, παιδιά, τι γίνεται εδώ, και μου λέει, μάλιστα ο διευθυντής μου λέει, σαν να πήρε δέα το κοδάνιο. Τι λες, του λέω. Στην εφορία μου του λέω, ποιος θα την πληρώσει. Εγώ αυτά τα λεφτά γιατί να τα πληρώσω. Δηλαδή, εσείς κάνετε το λάθος, εγώ πρέπει να τα πληρώσω. Για ποιο λόγο? Έχω εγώ τη δυνατότητα να πληρώνω κάθε μήνα 300 ευρώ και να πληρώνω και 500 ευρώ ενίκιο. Οι συντάξεις που έχουν αποδοθεί με fast track διαδικασίες, δυστυχώς μετά στο πανέλεγχο του φακέλου, βλέπουν ότι έχουν γίνει λάθη, έχουν αποδοθεί οι συντάξεις λάθος και ζητούνται τα λεφτά πίσω. Γιατί ποσά μιλάμε τώρα? Κοιτάξτε, ένας από τους 5 είναι στο ύψος των 17.000 ευρώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Οι ανθρώποι έχουν φορολογηθεί και για αυτό το ποσό. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα. Δεν γίνεται στο βωμό το να αποδώσουμε συντάξεις γρήγορα και να το διαφημίζουμε να γίνονται αυτά τα πράγματα. Η περίπτωση του ηλικιωμένου που έφερε στο φως η εφημερίδα Νέα Κρήτη έχει κάνει άνω κάτω το εργατικό κέντρο Ηρακλείου αλλά και τα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ που επικοινώνησαν με την εφημερίδα μετά το σχετικό ρεπορτάζ. Πριν λίγο ώρα επικοινωνήσανε μαζί μας η κεντρική διοίκηση απόδοση συντάξεων και πληρωμών του ΕΦΚΑ και μας ζητάνε στοιχεία και διευκρινήσεις ώστε να λυθούν οι περιπτώσεις συγκεκριμένες. Είναι μια καλή εξέλιξη αυτή. Λάθη των υπαλλήλων, δεν ξέρω ποιανού είναι λάθη, τα οποία δεν χρωστάμε σε κάτι εμείς να πληρώνουμε αυτά τα λάθη. Στον τελευταίο καιρό έχουν έρθει συνταξιούχοι στο εργατικό κέντρο και μας έχουν καταγγείλει ότι τους έχει ειδοποιήσει ο ΕΦΚΑ και τους ζητάει πίσω συντάξεις. Το ποσό είναι σε πολύ μεγάλο ύψος, θα έλεγα εγώ. Συνολικά, 5 είναι οι περιπτώσεις που συνταξιούχοι καλούνται κυριολεκτικά να πληρώσουν τα λάθη του φορέα. Μας έχουν φτάσει μόνο αυτές οι 5 καταγγελίες που λέμε τώρα, αλλά μετά από συνεννόηση του σωματείου συνταξιούχων που έχουμε στο εργατικό κέντρο, μας λένε ότι υπάρχουν και άλλες πολλές τέτοιου είδους προβλήματα. Με το ράλι της ακρίβειας να δημιουργεί ασφικτικές συνθήκες για τα ελληνικά νοικοκυριά και ειδικά για τους συνταξιούχους, η επιστροφή της σύνταξης έρχεται να τεινάξει στον αέρα το πενιχρό τους εισόδημα. Δεν είναι δυνατόν να μου γυρεύετε εμένα αυτή τη στιγμή το λάθος ο δικός σας και να το γυρεύετε εμένα μετά από 3-4 χρόνια και εμένα με ρωτάτε, μπορώ να πάω να δουλέψω ή να κάνω αυτά για να μπορώ να έχω εισόδημα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν θέμα επιβίωσης. Οι συντάξεις στην Ελλάδα κατά μέσο όρο δεν είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνουμε, όταν φτάνουν στο σημείο να θέλουν να επιστρέψουν τέτοια ποσά πίσω, υπάρχει θέμα επιβίωσης των συνταξιούχων των συγκεκριμένων. Τα προβλήματα των συνταξιούχων αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο την προσεχή Δευτέρα στο πλαίσιο σύσκεψης του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.